Η κυρία. Έλβη Μιχαηλίδου. Εδώ, η κυρία. Εκλημέρα. Η οποία επίσης στην πίτα. Επίσης στην πίτα του Open. Ήτανε και εκθαμβωτική κιόλας. Ευχαριστώ. Και σήμερα είσαι εκθαμβωτική. Τι βλέπουμε εδώ, παιδιά. Την κίνηση. Ερχόμαστε μου. Ένα λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε την κίνησή μας. Καλύτερα τα πράγματα καλύτερα από χθες τέτοια ώρα. Εχθές τέτοια ώρα ήταν στα κόκκινα. Ναι, γι' αυτό λέω καλύτερα. Και ήταν και όλη μέρα μετά στα κόκκινα. Ειδικά λέει το μεσημέρι και το απόγευμα. Τα πράγματα ήταν εφιαλτικά στους δρόμους της Αθήνας. Ζόρισαν πάρα πολύ. Εντάξει, θα δούμε και μετά το χάρτη μας. Ωραία. Αν προλαβαίνετε να φύγετε τώρα που είναι λίγο πιο χαλαρά, καλό είναι να ξεκινήσετε για τις δουλειές. Εμείς οι Θεσσαλονικές κόβουμε πίτα με παγέτες. Παρακαλώ. Ορίστε. Κόβουμε πίτα με παγέτες. Βάλτε το τίτλο αυτό, ρε παιδιά, γιατί είναι δήλωση της κυρίας Μιχαηλίδου. Οι Θεσσαλονικές κόβουμε πίτα με παγέτες. Είναι σούπερ. Και εγώ στηρίζω Μέγαν, πάντως, να ξέρεις τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μας, να μπούμε στο κλίμα. Με μια είδηση που έγινε γνωστή χθες αργά το βράδυ. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα αποτελεί ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Νέος προπονητής των Καταλανών αναλαμβάνει ο Κίκε Σετιέν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Πάμε να δούμε μια ελληνική επιτυχία που ήρθε από την πάλι. Η Μαρία Πρεβολαράκη, βλέπουμε, τι βλέπουμε, μπάσκετ, δεν έβλεπα μέχρι εκεί. Το έχουμε, έχετε, να προχωρήσω. Έχετε, λέει ο Βλαχοδημητρόπουλος. Έρχεται, λοιπόν, έρχεται, λέω εγώ όμως. Ναι, η Μαρία Πρεβολαράκη, πάντως, ναι, να ξέρετε, στην κατηγορία των 53 κιλών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, είναι εδώ η κοπέλα που βλέπουμε, στο τουρνουά για Σαρντογκού που διεξήχθη στην Τουρκία. Και είναι μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες μας στην πάλι για διάκριση. Έχει και ευρωπαϊκό μπροστά της το Φεβρουάριο στην Ιταλία και της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε τώρα στο μπάσκετ που είδαμε πριν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 στο ΣΕΦ την Άλμπα Βερολίνου για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Το ντεμπούτο του στην δεύτερη του θητεία στον πάγκο των Ερυθρόλευκων θα κάνει ο Γιώργος Μπατζόκας, ο οποίος θέλει φυσικά αυτό να συνοδευτεί με νίκη για να μπορεί η ομάδα του Πειραιά να ελπίζει σε είσοδο στα play-off της διοργάνωσης. Έχουμε όμως και ποδόσφαιρο απόψε. Έχουμε τους επαναληπτικούς του κυπέλου για τις φάσεις των 16. Στις 5 και 4 ο Ατρόμητος υποδέχεται το Βόλο. Οι Περιστεριώτες ουσιαστικά είναι με 1,5 πόδι, θα λέγαμε, στην επόμενη φάση, αφού επικράτησαν με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Και στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί στο Κλεάνθης Βικελίδης την Ξάνθη. 1-0 υπέρ των Κιτρινόμαυρων το πρώτο αποτέλεσμα. Επισφαλές γενικά το 1-0. Οπότε θα είναι μια αναμέτρηση με ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στο Γιάννη Ντοκούμπο, αλλά έχει για αγωνιστικούς λόγους. Το ξέρατε ότι ο Γιάννης έχει παίξει ταινία? Όχι. Έχει παίξει ταινία λοιπόν ο Γιάννης και δεν ήταν μόνος του. Ήταν με τη μητέρα του, τη Βερόνικα, όπως ναι, βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες. Η ταινία λεγόταν Dead Europe. Είναι πολύ πριν ξεκινήσει το μπάσκετ στο φιλαθλητικό. Και μάλιστα είναι σκηνοθετημένο από τον Τόνι Κράβιτς και έχει βασιστεί σε βιβλίο Έλληνα του Χρήστου Τσιόλκα. Πάμε να δούμε το απόσπασμα που παίζει ο Γιάννης με τη μητέρα του. Γεια σας. Νατάλια. Joseph. Wait, please, late. Okay, no, I'm sorry. I'm looking for Natalia and Joseph. They left long time ago. I was just with them. She's dead, gone. Many months ago. The boy is gone. Μάλιστα. Ο σκηνοθέτης είπε σε συνέντευξή του στην Αμερική, γιατί το ανακαλύψανε τώρα, έχει βγει αυτό, ότι από τότε είχε ένα άστρο ο Γιάννης. Ταλέντο, άμα είσαι ταλέντο, σε ένα είσαι σε όλα. Ότι θα, με ό,τι θα ασχοληθεί θα το πάει φοβερά. Και του έλεγε τότε ότι θέλει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Έλβη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Για πάμε σε...